Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά που ελπίζουμε να είναι καλύτερη για το ελληνικό στο περασμά της. Θα δούμε για την Α1 πόλο των ανδρών το ντέρμπι της 7ης αγωνικής. Δρακόπουλος, Χατζηγούλας, Καπότσης, Φλέγκας, Γαβαλάς και Σταρένιος. Ο Κινάκης, 6 δευτερόλεπτα. Γίνεται το λάθος, τώρα θα γίνει το σούτ και το γκολ. Στα 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος επίθεση. Αυτό το γκολ από την περιφέρεια που βλέπουμε και πάλι εδώ. Μάκο. Ο Γιώργος Αφροδάκης έχει περάσει στα 2 μέτρα και ένα εντυπωσιακό γκολ. Σπεσιαλιτέ του Γιώργου. Αλλά ο μικρός έχει να μάθει αρκετά από αυτόν τον πολύ μεγάλο. Σουτ και γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Τσόκα. Παίκτες του. 31 δεύτερα πριν τελειώσει η πρώτη παιδί. 5 δευτερόλεπτα, τώρα προσπάθησε να περάσει μπάλα στον Γιώργο Φουρδάκη. Θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει και τον κόλλο. Άμα καταφέρει να πάρει την μπάλα ο Γιώργος Φουρδάκης, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ από το φουνταριστό, από θέση φουνταριστού δηλαδή. Εδώ και πάλι, Μιράλης εκτελεί και αποκρούει ο Καραμπέτσος. Χαμένο πέναλτι. Χατζηγούλα, Θωμάκος. Γίνεται το στούκι και τον γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Δύο τα γκολ διαφοράς. Γίνεται το σου και το γκολ. Μάλιστα, 4-2. Άμεση απάντηση στο γκολ του Παπαδόγκωνα. Και αυτό στον παραπάνω. Εκεί που δεν είχαμε γκολ στον παραπάνω έχουμε 2. Εδώ η μπάλα σκάει στον ώρα και περνάει μέσα από τα χέρια του Γανά. Επιστρέψαμε και πάλι στην 2-4. Εδώ μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπα του παιχνιδιού. Βλέπουμε εδώ, είδαμε το γκολ του Μάζη. Στα 2 δευτερόλεπτα μπορεί να τελειώσει ο χρόνος επίθεσης του Πανιωνίου. Με αυτό το γκολ άνοιξε το σκορ, αλλά ισοφάρισε με το προηγούμενο τέρμα που είδαμε ο Γιώργος Αφουρδάκης. Και εδώ ο Τσόκας, 31 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περίοδου, της πρώτης, έδωσε το προβάδισμα με 2-1 στους γηπεδούχους. Είδαμε τις αντιδράσεις εκεί του Μάκη Βολτηράκη, του προπονητή του Πανιωνίου, και εδώ τις μονομαχίες που γίνονται με την ώρα του αγώνα. Ο Γιώργος Αφουρδάκης έκανε με αυτό το τέρμα το 3-1 και πάλι από τη θέση του φουνταριστού. Παίκτης παραπάνω και ο Παπαδόγκωνας, 2:46 πριν το τέλος δεύτερης περίοδου, έκανε το 3-2 και εδώ έγινε το 4-2 και αυτό το γκολ στο παίκτη παραπάνω, ενώ είχαμε χαμένο πέναλτι 3:48 πριν τη λήξη δεύτερης περίοδου για τους παίκτες του Πανιωνίου με τον Ανδρέα Μιράλη. Φουνταριστού, στην άμυνα μάλλον πάνω στο φουνταριστό, στο Μάζης. Δεν μπορεί να σκοράρει εκεί ο Χρήστος Μουρίκης. Τυράκης έπιασε τόπο. Μουρίκης είχε χώρο πάντως για να... είχε πάρει καλή θέση για να υποδεχθεί την μπάλα, δεν πήρε ποτέ. Κοκκινάκης τα κάνει το σούτ και το γκολ. Ένα γκολ που... γκολ. Ο Πανιώνιος 3:31 για την λήξη. Να επεχθούν του Πανιωνίου. Εδώ την ώρα που ο Πανιώνιος έχασε μεγάλη ευκαιρία διπλή για να ισοφαρίσει με αυτή την απόκρουση του Καραμπέτσου. Ένα... τώρα γίνεται να σου την μπάλα στο δοκάρι. Σχεδόν σε νεκρό χρόνο που έγινε εκεί από τον Φαναριώτογλου, πάντως γκολ δεν υπάρχει. 4-3 λίγη το παιχνίδι μετά από τρίτη περίοδο. Εδώ και πάλι αυτό το σουτ του Φαναριώτογλου στο τέλος. Στρέψαμε και πάλι εδώ στο κλεισό κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Βλέπουμε τα στατιστικά. Σουτ είναι οι ομάδες είναι στα ίσα. Γίνεται τώρα στα μπλοκ. Κακή επίθεση αυτή στον παραπάνω ο Γαλανίδης. Πάντως πήρε και πάλι καλή θέση, ξεμαρκαρίστηκε. Εδώ από τον Μάζη και... γίνεται το σουτ και το γκολ. Μάλιστα, το γκολ και πάλι 3.
Η μπάλα χτύπησε και στο χέρι εδώ του Κοκκινάκη. Βλέπουμε εδώ και πάλι αλλάζει πορεία και περνάει πάνω από το κεφάλι του Γαλανίδη. Δερμιτζάκης είναι αυτός που χρεώνεται την αποβολή, είναι η δεύτερη του. Φαναριώτογλου έχει αποχωρήσει με τρεις αποβολές και τον γκολ. Εδώ ήταν γρήγορη και καλύτερα. Βιώνουν στο γκολ την διαφορά. Και τον γκολ. 6-4 με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, τον Γιώργο Αφουρδάκη, τον οποίο βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο. Τρίτο γκολ. Άμεση απάντηση και πάλι του Παναθηναϊκού και πάλι του Αφουρδάκη. Εδώ θα δούμε και πάλι, έχει ξεμαρκαριστεί, σηκώνεται και σκοράρει. Καμένη επίθεση. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους με τον Θωμάκο που προσπαθούν να κάνουν μια γρήγορη επίθεση και το γκολ, ένα εντυπωσιακό γκολ και ιδανικό πραγματικά για το γκολ αυτό συμβαίνει στην κόντρα. Θα δω εδώ κάρια, είναι Κοκκινάκης και Μουρίκης. Η πάσα για τον Μουρίκη δεν είναι καλή, η μπάλα στο δοκάρι. Δεν ήταν καθόλου καλή η πάσα. 11 δευτερόλεπτα, 10, 9. Παπαδόκονας θα κάνει το σούτ, αποκρούει ο Καραμπέτσος. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Βλέπουμε εδώ τα 8 λεπτά.